Κύριε Καρατζά, τι αποκομίσατε από το σημερινό αγώνα, από το φιλικό, το οποίο είναι λίγο πριν την επικείμενη έναρξη του φετινού πρωταθλήματος? Καταρχάς, ευχή όλων είναι να ξεμπλέξουμε από αυτή την ταλαιπωρία και τη διαδικασία και το επόμενο Σαββατοκύριακο να έχουμε την επανέναρξη των πρωταθλημάτων και να μπορέσουμε να μπούμε στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα μας. Τώρα, όσον αφορά το φιλικό, ήταν ένα εξαιρετικό τεστ εν ώψη, ας πούμε, της επικείμενης πρεμιέρας. Απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Χολαργός, ο οποίος όλα τα χρόνια πρωταγωνιστεί, είναι μια ιστορική ομάδα. Υπήρχαν δύο ημίχρονα όσον αφορά το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε. Παρ' όλα αυτά δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα. Στην ανάπαυλα συζητήσαμε με τους ποδοσφαιριστές κάποια πράγματα, κάναμε και μια-δύο διορθωτικές κινήσεις και η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι είχε κόντρα τον άνεμο, νομίζω ότι ήταν αρκετά καλή και αρκετά ανταγωνιστική. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Δυστυχώς στην τελευταία φάση μια αυλεψία και δεχτήκαμε τον γκολ, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Ένα φιλικό παιχνίδι. Κρατάμε αυτά που πρέπει να κρατήσουμε ως θετικά και κοιτάμε τα αρνητικά να το διορθώσουμε ώστε να εμφανιστούμε πανέτοιμοι. Σε τι βαθμό ετοιμότητας βλέπετε την ομάδα σας αυτή τη στιγμή? Θεωρώ ότι η ομάδα όταν ήταν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις 17-18 Σεπτεμβρίου ήταν στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. Εξαιτίας της αναβολής του πρωταθλήματος, δυστυχώς οι ομάδες έχουν αποσυντονιστεί. Έχουμε κάνει μια κάμψη όσον αφορά τον προπονητικό ρυθμό για να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε τους παίχτες σε ένα επίπεδο. Αυτή τη βδομάδα θα κοιτάξουμε να φορμάρουμε την ομάδα, εάν και εφόσον ευελπιστούμε να ξεκινήσει, για να παρουσιαστούμε 100% έτοιμοι. Νομίζω ότι είναι 100% έτοιμοι οι παίχτες. Απλά περιμένουν το έναυσμα για να δώσουν το 100% των δυναμιών τους. Βλέπετε κάποιους τομείς που πρέπει να βελτιώσετε, να διορθώσετε? Είμαστε μια νέα ομάδα, καθημερινά χρήζουμε βελτίωσης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα προόδου από την ημέρα που ξεκινήσαμε. Δουλεύουμε κάθε μέρα πάνω στα αρνητικά μας, μάλλον όχι στα αρνητικά μας, στα σημεία που χρειαζόμαστε βελτίωση και κάνουμε καλύτερα τα δυνατά μας σημεία ώστε να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα που έρχεται. Παίρνω πάσα από αυτό που είπατε για νέα ομάδα. Χτίζεται μια νέα ομάδα στα Σπάτα, γιατί μετά τα χρόνια των επιτυχιών στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες, πλέον η ομάδα θα βασιστεί σε νέο αίμα και θα φτιάξει μια νέα φουρνιά εδώ στα Σπάτα? Εκ του αποτελέσματος πρέπει να φτιάξουμε καινούργια ομάδα. Δυστυχώς η ομάδα είχε το καλοκαίρι μια μαζική φυγή ποδοσφαιριστών. Εμφανίστηκε στην έναρξη των μεταγραφών με δύο δελτία. Και εκεί πάνω έπρεπε να χτίσουμε μια ομάδα με βάση τους νέους παίχτες των Σπάτων και να ενισχυθούν με κάποιους αξιόλογους ποδοσφαιριστές για να τους στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια καλή μαγιά, έχουμε κάνει μια καλή ομάδα, έχουμε πολύ καλό κλίμα. Έχουν βελτιωθεί πολλοί νεαροί αθλητές από την ημέρα που ξεκινήσαμε. Οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να τους βελτιώσουν και να βάλουν και αυτή την εμπειρία τους ώστε να ανέβουμε επίπεδο. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από το επίπεδο της ομάδας και από τους ποδοσφαιριστές μου. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους και μακάρι να ξεμπλέξουμε και να είναι όλα καλά. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας ο κύριος Μόχλας, ο προπονητής του Χολαργού, να μας πει δύο λόγια για το σημερινό αγώνα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες. Κυριάρχησε η μαχητικότητα, προσπάθησαν και οι δύο ομάδες να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά καλύτεροι από τον αντίπαλο, ωστόσο δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ο Αΐτος κατάφερε να σκοράρει με τον Κοβάνη. Ωστόσο, εμείς βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα και μπορέσαμε και ισοφαρίσαμε στο τέλος. Η εικόνα της ομάδας από τα φιλικά και όλη η προετοιμασία γενικότερα, πώς είναι, τι συμπεράσματα έχετε βγάλει? Εμείς έχοντας σαν παρακαταθήκη το περσινό πρωτάθλημα, η ομάδα έχει θέσει κάποιο πλάνο το οποίο και ακολουθούμε πιστά. Καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας οι παίκτες δουλεύουν όσο πιο σκληρά μπορούν. Αυτό αποτυπώνεται μέσα στο γήπεδο, τόσο με τα αποτελέσματα όσο και με τον τρόπο παιχνιδιού μας. Βασίζεται η ομάδα στην εμπειρία, στο ότι ήταν και πέρσι μαζί και έχετε επενδύσει και σε νέα πρόσωπα, ή είναι από το περσινό πρωτάθλημα και συνεχίζεται και φέτος? Έχουμε κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος του κορμού, έχουμε κάνει κάποιες ποιοτικές προσθήκες. Έχουν έρθει κάποιοι μικροί, οι οποίοι και αυτοί είναι ποιοτικοί, και όλοι μαζί προσπαθούν να κάνουμε ένα σύνολο άκρως ανταγωνιστικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ. Οι βλέψεις είναι ανάλογες με τις περσινές? Σίγουρα ο Χολαργός είναι μια ιστορική ομάδα, έχοντας σαν παρακαταθήκη το περσινό πρωτάθλημα. Το μόνο που κοιτάμε εμείς είναι το πρωτάθλημα αρχικά και μετά είναι η άνοδος στη μεγαλύτερη κατηγορία. Και για τον κόσμο του Χολαργού, κάποια λόγια?
Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί είτε παίζουμε εντός έδρας είτε εκτός έδρας είτε στις προπονήσεις, είναι συνέχεια κοντά μας και τους θέλουμε κοντά μας. Ευχαριστούμε, καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. We'll be right back.